Μετά από 2 χρόνια περίπου έχουμε την μεγάλη χαρά να ξαναβρισκόμαστε στην αίθουσα εδώ των συνάξεών μας, των ομιλιών μας, που ήταν 2 χρόνια πραγματικά δύσκολα για όλους μας και περάσαμε πρωτόγνωρες και ασυνήθιστες καταστάσεις που μας προβλημάτισαν όλους, μας έκριναν αυτές οι κρίσεις. Οι κρίσεις μας κρίνουν και εμάς. Και ο καθένας φαίνεται τι έχει μέσα στην καρδία του και πώς έχει τα διάφορα πράγματα, πώς τα διαχειρίζεται. Και καλό είναι οι κρίσεις αυτές να μας συνετίζουν και να μας κάνουν να είμαστε πιο λογικοί και πιο ταπεινοί. Διότι στις κρίσεις φαίνεται ο ταπεινός άνθρωπος και ο υπερήφανος και ο εγωιστής και ο ιδιόρυθμος. Όπως είχαμε τις προηγούμενες φορές συνήθεια, τις Κυριακές των νηστειών της Μεγάλης Σαρακοστής, μελετούμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Είμαστε στον 26ο λόγο περί διακρίσεως. Ένας δύσκολος λόγος που θέλει πολύ διάκριση για να τον καταφέρει κανείς να τον ερμηνεύσει. Γι' αυτό και δεν έχουμε την απέτηση να είμαστε τέλειοι στην ερμηνεία των κειμένων και των νοημάτων του Αγίου. Ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικά λόγια. Μιλούσε για διάφορες αρετές ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μιλούσε για διάφορες αρετές για τους αρχαρίους, για τους μεσαίους και για τους τελείους. Είμαστε στην αλφάβητο, δηλαδή στην κλίμακα αυτή που μιλάει για τις αρετές των τελείων. Και λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, «Να και μία αλφάβητος που αποτελεί των όρων και των λόγων και των νόμων των ψυχών και των σωμάτων, που με ευσέβει αφθάνω στην τελειότητα, ενώ ευρίσκονται εν σαρκή». Και λέει, κατά αρφα, βήτα, γάμα, δεύτα κτλ. Θα τα διαβάσω για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα. Τα γνωρίσματα αυτών που είναι στην τελειότητα είναι ανεχμαλώτιστος καρδία, τετελειωμένη αγάπη, ταπεινοφροσύνης πηγή, νοός εκδημία, Χριστού ενδημία, φωτός και προσευχής ασυλία. Μέχρι εδώ σταματήσαμε. Τώρα πάμε στο επόμενο, στο 8ο. Ελάμψεως Θεού περιουσία. Λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο τέλειος, ο άνθρωπος του Θεού, έχει περιουσία ελάμψεως Θεού, πλουτισμόν έγλης του Θεού. Έχει μια πλούσια και μόνιμο και αδιάλειπτο περιουσία την έλαμψη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός τον φωτίζει και είναι φως μέσα στην ύπαρξή του. Αυτό δεν είναι απλώς ένας φωτισμός που υφίσταται κανείς όταν θέλει να ρωτήσει κάτι τον Θεό και το φωτίζει ο Θεός τι να πει και τι να κάνει. Είναι κάτι πολύ περισσότερο στους τελείους. Στους τελείους είναι ενυπόστατος ο φωτισμός. Δηλαδή αυτό που λένε και θα ακούσουμε και την ερχόμενη Κυριακή στη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αυτή η θέα, η θεωρία του αχτίστου φωτός. Αυτή η όραση της αχτίστου Θείας Χάριτος, η οποία είναι όραση που ξεπερνά τα όρια των φυσικών δυνάμεων. Δηλαδή ένας που έχει πρόβλημα με τα μάτια του ή είναι τυφλός, μπορεί να βλέπει το άχτιστο φως. Δεν είναι θέμα δηλαδή σωματικών οφθαλμών. Και οι Άγιοι, οι τέλειοι άνθρωποι αυτοί έχουν αδιάλειπτον και πλούσια αυτήν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Θα πει κανείς, υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι? Όσο και μας φαίνεται παράξενο, αδελφοί μου, όμως υπάρχουν. Υπήρχαν τουλάχιστον. Και σήμερα μεταξύ μας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα βιώματα. Τουλάχιστον, αν όχι αδιαλείπτως, κάποιες στιγμές της ζωής τους, της προσωπικής, της σχέσης τους με τον Θεό, έχουν αυτήν την αδιάλειπτον χάρη. Θυμούμαι που όταν μια φορά κουβεντιάζαμε με κάποιους γέροντες στο Άγιον Όρος για τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, είπε ο γέροντας μας ο Ιωσήφ τα εξής για αυτόν τον Άγιο. Εάν όλοι οι Άγιοι, λέει, έχουν έλαμψη Θείου Φωτός, κατά διαστήματα, κατά κάποιες στιγμές
της ζωής τους. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο πατήρ Παΐσιος ζει αδιαλείπτος μέσα στη θεωρία του Αχτίστου Φωτός. Δηλαδή έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα πνευματικά που είχε αδιάλειπτον τη θεωρία του Θεού. Διότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται προηγουμένως και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στις επόμενες βαθμίδες είναι πράγματα τα οποία τον χαρακτήριζαν και τα βλέπαμε στη ζωή του και στο πρόσωπό του. Εμείς δεν έχουμε αυτήν την κατάσταση. Βέβαια, δεν θα μας κρίνει ο Θεός γιατί δεν είδαμε το άχτιστο φως. Θα μας κρίνει ο Θεός γιατί δεν μετανοήσαμε για τις αμαρτίες μας. Διότι αυτό είναι η πνευματική εργασία που πρέπει να κάνουμε ο καθένας στον εαυτό μας. Για να μετανοήσουμε όμως, πρέπει να ταπεινωθούμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε λάθη, ότι έχουμε αμαρτίες, ότι έχουμε αδυναμίες, ότι είμαστε μακράν του Θεού. Και να μην νομίζουμε ότι όταν λέμε «Μα είμαι μαρτωλός άνθρωπος και ξέρω τις αμαρτίες μου και λέμε διάφορα τέτοια ταπεινολογίες, έχουμε ταπείνωση». Ταπείνωση θα φανεί εις την σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Εάν κρίνουμε τους άλλους, παραδείγματος χάρη, εάν κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, εάν δεν υπακούμε στους αδελφούς μας και δεν υπακούμε στην Εκκλησία και στους συναδέλφους μας και στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, εάν είμαστε δύσκολοι στο σπίτι μας, εάν έχουμε κάνει τη ζωή των άλλων ανθρώπων βίον αβίωτο και είμαστε βάρος στους άλλους ανθρώπους και τους ταλαιπωρούμε με τις ιδιοτροπίες μας και τις ιδιορυθμίες μας και κάνουμε πράγματα τα οποία κουράζουν και ταλαιπωρούν τους συνανθρώπους μας σε σημείο που να μην θέλουν να μας δουν μπροστά τους, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πρόβλημα και να μην λέμε ότι είμαστε ταπεινοί και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Έχουμε πρόβλημα. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν κουράζει κανέναν. Ξεκουράζει τους αδερφούς του και ξεκουράζεται και ο ίδιος με την ξεκούραση των άλλων ανθρώπων. Και ο Θεός θα μας κρίνει εάν είμαστε ταπεινοί και αν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Και βέβαια, εάν κάποιος φτάσει στην τελειότητα αυτή που είναι ο σκοπός της ζωής μας, αυτό είναι το τέλειο. Μπορεί κάποιος να φτάσει στην τελειότητα χωρίς να έχει όλα αυτά τα πράγματα. Να μην καταλάβει ότι τα έχει. Υπάρχουν απλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα μέτρα και είναι όμως σε μια κατάσταση άγνοιας. Δεν το καταλαβαίνουν. Εγνώρισα τέτοιους ανθρώπους και λαϊκούς και κληρικούς και μοναχούς. Είχαμε έναν ιερέα που ήρθε μια φορά στο Άγιον Όρος. Σας είπα και παλαιότερα γι' αυτόν. Έχει κοιμηθεί τώρα, δεν υπάρχει, μην το ψάχνετε. Διότι ακούν κάποιοι κασέτες που είπα για έναν πατέρα από τα Ήπειρο και πάνε να ψάχνουν στα Γιάννενα και στο Αγρίνιο και κάτω. Ο άνθρωπος έχει 20 χρόνια που πέθανε. Σε παραπάνω ακόμα, 25. Ήταν ένας ιερέας ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος και ήθελε να εξομολογηθεί. Έφερε έναν γκρουπ από το χωριό του, μια ομάδα ανθρώπων. Και το τελευταίο μοναστήρι που ήρθαν ήταν το Βατοπέδι. Και ήρθε να φέρει τους ανθρώπους να εξομολογηθούν. Ήταν δύο ιερείς. Ο ένας ήταν ο καλός ιερέας, ο γραμματισμένος, ο μορφωμένος, ο καλός. Και αυτός ήταν του περιθωρίου. Ήταν τελείως αγράμματος, σχεδόν αναλφάβητος, καημένος, σαν που διάβαζε το Ευαγγέλιο και πολύ απλός, πάρα πολύ απλός. Ήθελαν να εξομολογηθούν, εγώ τρόμαξα όταν μου πεθαίνουν να εξομολογηθούν, γιατί ήμουν νεαρός, δεν εξομολογούσα ιερείς, τότε τουλάχιστον. Ο γέροντας όμως μου λέει, εντάξει, δέχτω τον πάτερ, διότι έχει δίκιο, έφερε τους χωριανούς του εδώ, να τους στείλει εκείνους να εξομολογηθούν και αυτό να μην έρθει, θα γίνει σκάνδαλο, θα πούνε εσύ γιατί δεν πήγε να εξομολογηθείς. Και ήρθε και ο πάτερ εκείνος και εξομολογήθηκε. Αυτά που θα σας πω τον έβαλε ο γέροντας και τα είπε δημόσια, γι' αυτό και θα σας τα πω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν πολύ απλός άνθρωπος, πάρα πολύ απλός. Και μου είπε ότι όταν χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο στη χειροτονία του, αισθάνθηκε και είδε μια φλόγα πυρός που τον περιέβαλε. Ήρθε μια πύρινη φλόγα και τον άναψε. Και ήταν μέσα στη φλόγα αυτή και όποτε λειτουργούσε, έβλεπε με τα μάτια του
τα αισθητά και τα νοητά μάτια με την ψυχή και το σώμα, αυτήν την φλόγινη πύρινη φλόγαν η οποία τον κατέκλυε ολόκληρο. Μερικές φορές δε σηκωνόταν και στον αέρα. Πετούσε δηλαδή, σηκωνόταν πάνω στην προσευχή του. Και μου λέει, μερικές φορές, πάτερ, αισθάνομαι πολύ άσχημα, δεν ξέρω αν με βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι και τι γνώμη θα έχουν για μένα. Λέει, μου είναι μεγάλες αμαρτίες αυτά που κάνω. Λέω, πάτερ μου, να τα πει στον γέροντα αυτά, διότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Του πήγα στον γέροντα. Λέω, γέροντα, αυτός ο ιερέας κάτι να σου πει. Του είπε τον γέροντα, γέροντας του λέει, πάτερ, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Να τα πει σε όλη την αδελφότητα. Για να συγχωρεθείς και να ξυλωθείς, θα τα πει στον ενώπιον όλο. Λέω, ναι, για να συγχωρεθώ, τα πω. Και μάζεψε ο γέροντας όλους τους πατέρες και τους αδελφούς και τους έβαλε και άκουσαν τον πατέρα αυτόν ο οποίος είπε ενώπιον όλων αυτές τις εμπειρίες που είχε. Συνεχώς βρισκόταν σε αυτήν την ιδιαίτερος στην Θεία Λειτουργία. Και λέει μια φορά, λέει, του λέει ο γέροντας, τι αισθάνεσαι γέροντα όταν έχεις αυτήν την χάρη, αυτήν την κατάσταση. Λέει, κάπου διέβασες ένα βιβλίο που λέει, χαίρετε και γαλιάστε το μισθός ημού πωλήσεν της ουρανής. Ποιο βιβλίο ήταν, δεν θυμάμαι, λέει. Το Ευαγγέλιο τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή και το Ευαγγέλιο δεν ήξερε το διάβασε ο καημένος. Και μετά πήγε στην παράκληση της Παναγίας, που κάναμε παράκληση στην Παναγία την παραμυθία και ψάλανε εκεί οι πατέρες, άλλοι ψάλαμε ζήλων, άλλοι ψάλαν λίγο έτσι οχνηρά και έβλεπε την Παναγία που άπλωσε το χέρι της από την εικόνα και χαΐδευε τους μοναχούς. Αυτούς που έψαλαν με όρεξη και με πόθο, τους χαϊδεύε περισσότερους, άλλους λίγο. Και μην και αυτός έβαλε το κεφαλάκι του εκείνου να τον χαϊδεύσει εκείνο. Αλλά λέει, εγώ δεν ήξερα να ψάλω, αλλά δεν πειράζει, έλα κι εσύ, έλα κι εσύ. Ο πάτερ Σάββας τον εγνώρισε, τον πάτερ αυτό. Ένας πολύ απλοϊκός, όταν τον βλέπατε νομίζετε ότι είναι ένας άξιστος άνθρωπος. Όταν ήρθα στην Κύπρο, και ιδιαίτερα όταν ήμουν στην Αγία Μονή στην Πάφο ένα χρόνο και πολεμούμουν από τους λογισμούς να φύγω να πάω πίσω στο Άγιον Όρος και γιατί να έρθω στην Κύπρο και γιατί να με στείλουν στην Κύπρο κτλ. Είχα ένα λογισμό που μου έλεγε το εξής, ότι εγώ άφησα το Άγιον Όρος που ήταν οι γέροντες μας εκεί και μιλούσαμε τόσα πνευματικά πράγματα και ήρθα εδώ και ακούω τις κοτσάκαρες της Παφίτισσες. Όχι πως έχουν τίποτα ιδιαίτερο εκείνες. Αντίθετα, είναι πολύ καλές. Είναι αυθεντικές γριούλες της Κύπρου. Δεν είναι σύγχρονες. Μια ημέρα, εκεί που ήμουν μέσα στους λογισμούς μου και είχα έτσι έντονους λογισμούς φυγής, ήθελα να φύγω να πάω πίσω, ήρθε ένα παιδί, ο οποίος ήταν υπάλληλος στην κυβέρνηση και έκανε κάτι στατιστικές. Και μου λέει, πάτερ, ήμουν σε ένα χωριό εδώ πιο κάτω και βρήκα μια γιαγιά εκεί και θέλει να εξομολογηθεί και την έφερα. Λέω, εντάξει, φέρτη. Και από μέσα μου είπε, το τι ήθελα να κάνω, εξομολόγηση κοτσάκαρης της Πάφου. Ήρθε η γιαγιά, κάθισε στην εκκλησία, κάθισα κι εγώ. Εγώ με στους λογισμούς μου τώρα, ελεηνολογούσα τον εαυτό μου και έλεγα, πού εκατάντησες από το Άγιον Όρος με τον Γέρο Παΐσιο, με τον Παπα Εφραίμ, με τον Γέροντα Ιωσήφ, με όλους αυτούς, στην Πάφο, σε μια γωνιά μεταμένος και εξομολογάς τις κοτσάκαρες της Πάφου. Κακός λογισμός, αλλά τον είχα, τον εξομολογούμε. Η γιαγιά άρχισε να εξομολογείται, άρχισε να λέει τη ζωή της. Στην αρχή την άκουγα και μέσα μου, εγώ ταξίδευα. Αλλά άκουγα. Μετά μου γίνησε το ενδιαφέρον όμως, διότι η γιαγιά είχε ενδιαφέροντα πράγματα. Και μου είπε ότι, πάτερ μου, εγώ κάθε νύχτα αγρυπνώ και διαβάζω. Ήταν τέλειωσε το δημοτικό η γιαγιά, ήταν και μορφωμένη. Και ήξερε να διαβάζει. Και διαβάζω το ψαρτήριο, το Ευαγγέλιο, την παρακλητική, το Μηναία. Διαβάζω όλη την ακολουθία κάθε νύχτα. Μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυχτα, αγρυπνούσε κάθε βράδυ.
Κλείω το ξοπόρτι, λέει, του σπιτιού μου και κάθομαι και διαβάζω. Και μετά λέω την ευχή, πολλή ώρα μέχρι να νιστάξω. Άμα πάει να ξημερώσει, κανένα δύο ώρα τσιμούμε. Λέω κι εγώ, κοίταξε αυτή η γιαγιά όλη νύχτα γρυπνά, όπως ο γερό Παΐσιος. Και μου λέει, πάτερ μου, εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι πολλές φορές, σαν προσεύχομαι, φωτίζει το δωμάτιο μου όλο, γεμίζει φως. Και προσεύχομαι για όλον τον κόσμο, για τους ιερείς, για τον κόσμο όλο. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η γιαγιά. Μου είπε και πολλά άλλα πράγματα. Μετά που σηκώστηκε και διαβάσω την ευχή, ευωδίασε όλη η εκκλησία. Και κατάλαβα ότι ήταν μια αγία ψυχή. Αυτή η γιαγιά έγινε και μοναχή μετά. Είχε και μαρτυρικό θάνατο. Σε λίγες μέρες ήρθε μια άλλη γιαγιά. Από τη Λεμόνα. Που ο γέροντας την έλεγε τη Δεμόνα. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν παφίτης, έλεγε, δεν ξέρω αν είναι έτσι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι το χωριό Λεμόνα είναι στην πραγματικότητα Δεμόνα. Και Δεμόνα εκεί δεν ξέρω τι ήταν. Ήρθε η γιαγιά από τη Λεμόνα, ο πατέρα Νικόλαος Χορεβίσκος την θυμάται. Ήταν τρεις γιαγιάδες που ήρθαν. Τα ίδια πράγματα μου είπε. Αυτή έβγαινε έξω τη νύχτα και προσευχόταν και την περάλαμε με το άκτιστο φως. Και μια άλλη γιαγιά, τρίτη γιαγιά από την Πάφο. Στη Λεμεσόνη βράγα μια γιαγιά τέτοια. Λεμεσανές γιαγιές είναι πιο εξελιγμένες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστάσεις και επειδή είναι πολύ απλοί και πολύ ταπεινοί, ο Θεός τους κρύβει τη γνώση των καταστάσεων αυτών. Αλλά όμως είναι μέτρα πνευματικά τα οποία φτάνει κανείς της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, οι Μεγάλοι Άγιοι, είχαν αυτή την έλαμψη του Θεού ως αδιάλειπτη περιουσία, ως αδιάλειπτο χτήμα. Και μου θυμίζει αυτό το ελάμψεως Θεού περιουσία. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως. Να λάμψει ο Θεός το φως της θεογνωσίας Του στις καρδιές μας και να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει και να μας δώσει την υπόστασή μας. Αυτό το φως το οποίο έλαμψε στο φως, στο όρος, στο Θαβόρ, την ημέρα της μεταμορφώσεως, που εκεί είδαν οι μαθητές την δόξα του Θεού καθώς ειδύναντο, καθώς μπορούσαν. Έτσι έλεβλεπαν και οι Άγιοι των Χριστών. Θυμάμαι μια φορά ρώτησα τον Παπα Εφραίμ, τον Άγιον Εφραίμ στα Κατουνάκια, λέω, «Γέροντα, είδες το άχτιστο φως?» Μου λέει, τόσα χρόνια μοναχός, είδα, το είδα. Και του λέω, «Πώς ήταν, Γέροντα?» Και μου λέει, «Την πρώτη φορά που το είδα, ήταν μετά από μια Θεία Λειτουργία, όταν πήγα στο κελί μου και έκλεισα την πόρτα και έπεσα να προσευχηθώ, έλαμψε ο κόσμος όλος και άκουγε που έλεγε το φως, το φως ομιλούσε, διότι το φως είναι ενυπόστατο, είναι η άκτιστος Θεία Χάρης και έλεγε πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Βρει προφητείας, ιερέας τελεί και επαναλάβανε το ιερέας τελεί για να δείξει την τελειότητα της ιεροσύνης την οποία είχε ο γέροντας. Και πάντοτε όταν λειτουργούσε, λειτουργούσε μέσα στο άκτιστο φως. Μόνο μια φορά δυσκολεύτηκε που κατέκρινε ένα δεσπότη. Κάτι είπε για ένα δεσπότη και ο Θεός τον ετιμώρησε και του δυσκόλευσε στην προσευχή και στη λειτουργία. Επίσης είχε ένα ωραίο περιστατικό ο γέροντας Παΐσιος που λέει στο βίο του και το είπε, μας το είπε και ο ίδιος αυτό το πράγμα, ότι μια φορά στα Κατουνάκια που ήταν, είδε το άχτιστο φως πολύ έντονα και πέρασε η νύχτα όλη και δεν το κατάλαβε. Και ξημέρωσε, ήταν 9 η ώρα το πρωί, βγήκε έξω και νόμιζε είναι σκότος, είναι μεσάνυχτα. Διότι το συγκρινόμενο το αισθητό φως με το άχτιστο φως ήταν σκότος. Και είπε στον γείτονα του, «Μα τι ώρα είναι, δεν θα ξημερώσει?» Του λέει, «Πάτε πέσει μέσα με τα καλά σου». Με 9 η ώρα το πρωί ο ήλιος έντσι πάνω της, λέει ότι είναι μεσάνυχτα. Έβλεπε το φως το αισθητό με τα μάτια του αυτά και το άχτιστο φως με την ύπαρξη του ολόκληρη. Το φως αυτόν οράται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όχι μόνο με τα αισθητά μάτια, αλλά με όλη την ύπαρξή του. Γι' αυτό και μερικοί που ρωτούν, θα μας βλέπουν οι πεθαμένοι.
και μας βλέπουν και κοιμημένοι. Όταν τους πούμε ότι μας βλέπουν με τις αισθήσεις τους, δεν τους αρέσει, δεν θέλουν να βλέπουμε τα μάτια αυτά, αλλά τα μάτια αυτά είναι νεκρά. Αλλά βλέπουμε τη ψυχή τους, πληροφορεί ο Θεός. Και το ρήμα πληροφορώ σημαίνει φέρω πληρότητα. Δίνει απόλυτη και καθολική αίσθηση αυτής της εμπειρίας. Είναι μια απόλυτη και καθολική αίσθηση της εμπειρίας του Θεού. Αυτό λοιπόν που έχει αυτή την έλαμψη της περιουσίας του Θεού, της Θείας Χάριτος, αμέσως μετά βλέπει έχει κάτι άλλο. Λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, στον ένατο γράμμα, πόθος θανάτου, ποθεί τον θάνατο. Παράξενο πράγμα. Ποθούν τον θάνατο πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε απελπισία και θέλουν να πεθάνουν. Και θέλουν να σκοτωθούν, θέλουν να κάνουν κακά. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Ο πόθος Θεού, ο πόθος θανάτου στους Αγίους όμως, ήταν ένας πόθος ο οποίος έφλεγε την καρδία τους από αγάπη προς τον Χριστό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Φιλιππησίους επιστολή του, «Εμεί το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος», έγραφε στους μαθητές του. «Συνέχομαι εκ των δύο, την επιθυμία να έχουν στο αναλύσει και στην Χριστό είναι, θέλω δύο πράγματα», λέει, «πρώτα να φύγω να πάω στον Χριστό, αλλά θέλω να είμαι και μαζί σας για το δικό σας συμφέρον». Και οι Άγιοι είχαν αυτόν τον πόθο να φύγουν να πάνε κοντά στον Χριστό. Μου κάνουν εντύπωση, διότι στον κόσμο έχω δει ανθρώπους ετοιμοθανάτους που βρίσκονται πρώτου θανάτου ακριβώς. Δηλαδή λίγες μέρες ή λίγες ώρες τους χωρίζουν από τον θάνατο και ενώ ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Δεν είναι ανόητοι, είναι σοβαροί άνθρωποι. Ξέρουν ότι αυτή η ασθένεια που έχουν είναι στο τέλος και είναι πρώτου θανάτου. Πηγαίνεις και τους βλέπεις και δεν λένε λέξη περί θανάτου. Μιλούν για προγράμματα, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω τ' άλλο. Μιλούν για χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά λέξη περί θανάτου. Δεν θέλουν καν να το συναφέρουν το θάνατο. Γιατί ο θάνατος για αυτούς είναι φόβος και τρόμος. Ενώ για τους Αγίους ήταν ένας πόθος. Θυμούμε τον αείμνηστο γέροντά μας, τον γέροντα Ιωσήφ, της Μονής Βατοπεδίου, τον γέροντα, ο οποίος συνήχε το εκ του πόθου αυτού, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, δεν μιλούσε τίποτα άλλο και όταν πηγαίναμε να πούμε κάτι εμείς, κάτι διαφορετικό, έλεγε αφήστε τα παιδιά αυτά, αφήστε τα. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ τώρα ένα πράγμα βλέπω, τα άνω βλέπω. Εκεί είναι ο νους μου, στην έξοδό μου, εκ του κόσμου τούτου. Πήγα, τον πήρα τηλέφωνο την τελευταία γιορτή του, την ονομαστική του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος και του λέω χρόνια πολλά γέροντα. Και μου λέει μη με καταργέσαι παιδί μου, είσαι δεσπότης και πιάνουν οι κατάρες σου. Λοιπόν δεν σε καταργέμαι, χρόνια πολλά σου είπα. Λέει για μένα αυτό είναι κατάρα, να φύγουμε. Ποιος θα μου δώσει την ευκαιρία να φύγω. Είχε αυτόν τον πόθο να φύγει και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά με την έξοδό του. Και πολλές φορές έλεγε πόσο θυψώ να φύγω να πάω κοντά στον Χριστό. Τι καθόμαι εδώ. Αλλά ο Θεός τον κρατούσε γιατί το χρειαζόμαστε εμείς. Αυτός ο πόθος θανάτου είναι πόθος ο οποίος πηγάζει από τη μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό. Όχι προς από απελπισία και από μια απεσιοδοξία και απόγνωση, αλλά από τον πόθο του Θεού. Έχει τόσο μεγάλο πόθο προς τον Χριστό, ώστε γίνεται το επόμενο, 10ο κεφάλαιο, μίσος ζωής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Οι τέλη έχουν μίσος ζωής. Μισούν τη ζωή δηλαδή. Παράξενο πράγμα. Ποιος θα το ακούσει αυτό το πράγμα και να το πιστέψει. Γιατί μισούν τη ζωή. Γιατί είναι μισισμένοι άνθρωποι και θέλουν να έχουν μίσος προς τη ζωή τους. Όχι βέβαια. Αγαπούν τη ζωή τους. Αγαπούν τους συνανθρώπους τους. Αγαπούν τον κόσμο όλων. Αλλά ο πόθος να φύγουν είναι τόσο μεγάλος που δεν θέλουν τίποτα να τους κρατήσει σε αυτόν τον κόσμο. Λέει ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι αυτός ο οποίος δεν θα μισήσει για την εαυτού ψυχή, ουδύνατε μου είναι μαθητής. Υπάρχει ένα μίσος, άγιο μίσος, όχι εμπαθές, όχι το κακό μίσος. Μια ορμή δηλαδή, μια συγκράτητη φλόγα, μια ορμή, μια κίνηση τεράστια.
η οποία οτιδήποτε θέλει να τους συγκρατήσει στον κόσμο αυτό, το αποστρέφονται. Γι' αυτό και νικούν τον θάνατο. Γι' αυτό και θάνατος αυτού και κυριεύει. Στον Αγίον ο θάνατος είναι πανήγυρης. Είχε μια μοναχή στο Άγιον Ηρακλείδιο, τη Χριστοδούλιο την προλάβατε, κάποιοι τη ξέρουν. Ήταν κλασικός τύπος, Κυπρίας καλογριάς. Χοντρή, που τον πεδουλά, και έκαμνε γλυκά, έκαμνε κουραπιέδες, έκαμνε συνέχεια κασού, έτσι έδινε του κόσμου κεράσματα. Αυτή ήταν κλασικός τύπος, έτσι, Κυπρίας. Αλλά ήταν γενναία. Προσευχόταν, ήταν άνθρωπος πνευματικός. Όταν ήταν στα τέλη της, λέει μου, γέροντα, είμαι πολλά θυμωμένη. Με τις αδερφές δαμε, πολλά θυμωμένη. Λέω, γιατί, τι έπαθες. Λέει, επιτρέπεται να έρχεται να με ρωτούν, να φοβούμε το θάνατο. Τόσα χρόνια καλογριά, εν ερώτηση του να μου την κάνουν. Λέω, εντάξει, Χριστοδούλη μου, δεν πειράζει, μικρές να τις συμπαθάς. Λέει, μα δεν επιτρέπεται. Εμείς ζούμε για τον την ώρα. Τον την ώρα ζούμε. Αλλά θέλω να σου κάνω μια παράκληση. Άμα πεθάνω, να έρθει να με θάψεις. Λέω, Χριστοδούλη, για λίγο τι θα κάνουμε. Όχι, λίπα τη γερόντι σα. Αλίπη θα με βάλω στο ψυγείο μέχρι να έρθω. Μέχρι να έρθει. Θέλω να είσαι εκεί που να παραδώσει η ψυχή μου και να με θάψει. Πήγαμε στα Ιεροσόλυμα. Λέω τη Χριστοδούλη, φρόντισα να μην πεθάνει 15 μέρες που να λείπω. Λέω, και αν πεθάνω, θα με βάλω στο ψυγείο. Συνεννοήθηκα. Τακτοποίησαν τα όλα. Τι να δείτε καμιά φορά και ο Θεός τι κάνει. Πήγα στο μοναστήρι εκτάκτος για μια δουλειά, ήταν να πάω στην Αγία Σκέπη, πέρασα από εκεί. Μου λένε οι αδερφές, η Χριστοδούλη είναι βαριά, είναι στο τέλη της. Πήγα στο δωμάτιο της, μοίραζε τα πράγματα της. Έλεγε σε όποια αδερφή πήγαινε, πιάσε ό,τι θέλεις. Κάποιες εικόνες οι φίλες, αυτές είναι ζωκαλού, δεν θα ζωκοσένα. Πιάσε που τα άλλα πράγματα, τακτοποιούν τα όλα. Τακτοποίησαν τα ρούχα της, τι ήθελαν τα πάντα. Πάω, τη λέω, λέω, Χριστοδούλη, τι καμνείς. Λέει, πήρα δρόμο, γέροντα, πήρα δρόμο. Λέω, έχεις ακόμα, έχεις. Όχι, λέει, δεν έχω. Δώσ' μου την ευχή σου να φύγω. Έπιασε το χέρι μου, το φίλησε, το σταύρωσε το χέρι μου πάνω στο πρόσωπο της και λέει μου, η ευχή σου, γέροντα, καλή ψυχή. Πήγα να φύγω. Βγήκα μέχρι το ξοπόρτι, δηλαδή, ποτέ μέχρι την πόρτα. Φωνάζουν οι αδερφές, κοιμήθηκε η Χριστοδούλη. Έφυγε. Έτσι πέθυνσκαν οι Άγιοι. Μια άλλη αδερφή, η Μακαρία, πήγα την είδα στο νοσοκομείο. Ήταν ασθενής, είχε πρόβλημα με τις πνεύμονές της. Ήταν οι αδερφές εκεί, τους λέει, πέντε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έλεγαν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μόλις τελείωσε το τελευταίο στίχος, με το χέρι νύφια νύφτε, εκοιμήθηκε αμέσως. Και είδα πολλούς θανάτους τέτοιους. Ειρηνικούς, γεμάτους ειρήνη, γεμάτους αγάπη, γεμάτους χαρά, που δεν φοβόνταν το θάνατο. Σας είπα για τον κύριο Θεοφύλακτο που τον ερώτησα, ήταν ψυχοραγούσε, και του λέω, γέροντα, φοβάσαι που θα πεθάνεις. Και έβγαλε την τρόμπα που του κάνουν αέρα και λέει, λέγω αδιαλείπτω στην ευχή, με όλη τη δύναμη. Και σε 10 λεπτά κοιμήθη. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο Άγιος, μας έλεγε ο γέροντάς μας ότι είχε πάρει πληροφορία 3 μήνες πριν ότι θα φύγει την ημέρα της Παναγίας. Και τέλειωσε η λειτουργία στο καλυβάκι μας, στον Ευαγγελισμό, και ο γέροντας καθόταν στην καρεκλίτσα του και έλεγε, μα πότε θα φύγω, αφού μου είπε η Παναγία θα φύγω σήμερα. Αλλά η Παναγία περίμενε να τελειώσει η λειτουργία κάτω στο Κυριακό. Και όταν ήρθε η ώρα, λέει, ευλογείτε, φεύγω. Και έφυγε, ανεχώρησε για τον ουρανό. Έτσι έφευγαν οι Άγιοι. Βλέπεις, πάει σε ανθρώπους κοσμικούς και βλέπεις φόβο και τρόμο. Μήπως και τις εμφανιστείς και τρομάξουν και νομίζουν ότι θα πεθάνουν. Δεν τους λένε λέξη για το φόβο του θανάτου. Διότι ο θάνατος είναι για αυτούς καταστροφή της ζωής τους. Θυμούμε, είμαστε μια φορά με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο και πήγαμε σε να δούμε ένα πνευματικό άνθρωπο
Ιερομόναχος ήταν αρχιμανδρίτης, ο οποίος είχε πρόβλημα με την υγεία του και ήταν να πεθάνει. Και πήγαμε εκεί και του έλεγαν οι άλλοι γέροντες να γίνεις καλά, μη φοβάσαι πάτερ, θα γίνετε καλά, θα σας χρειαζόμαστε, έχετε έργο να επιτελέσετε, όπως μας λένε και εμάς καμιά φορά και πιστεύουμε και νομίζουμε ότι έτσι είναι. Τα λέει και ο Θεός αυτά τα πράγματα. Λέει ο γέροντας, αφήστε μας λίγο μόνους μας. Λέω του, τι θα κάνουμε τώρα, βγάλει τους άλλους έξω, μου πιάνει από το χέρι του, λέει πάτερ, δεν έχεις χρόνο, θα πεθάνεις σε λίγο. Φρόντισε να ετοιμαστείς. Άνθρωποι είμαστε, θα πεθάνουμε. Ο άνθρωπος είναι πνευματικός, ο ιερεύς αυτός. Του λέει, Πάτερ Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να το μου κανένας αυτό το πράγμα. Και ετοιμάστηκε, προετοιμάστηκε, κοινώνησε, εξομολογήθηκε και έφυγε από τον κόσμο αυτό. Ο πόθος του θανάτου και ο τομίσος της ζωής είναι ένα δείγμα ότι ο άνθρωπος έχει δώσει την ψυχή του και την καρδιά του στον Θεό. Αυτός που επενδύει στη Βασιλεία του Θεού δεν φοβάται τίποτε. Αυτός που επενδύει στον κόσμο τούτο φοβάται και τρέμει την ώρα του θανάτου. Έναν άλλο στοιχείο της τελειότητας είναι φυγή σώματος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Φυγή του σώματος σημαίνει να έχεις ξεχωρίσει παντελώς από το σώμα σου το ίδιο. Να είναι κάτι άλλο το εαυτό σου, το σώμα σου και εσύ ο ίδιος. Να είναι ένα εργαλείο, ένα πράγμα το οποίο υπόκειται στην εαυτό σου και στις θελήσεις τις πνευματικές. Δεν εξαρτάται από σένα, από τα πάθη σου και από τις επιθυμίες σου, αλλά το σώμα γίνεται πλέον ένα εργαλείο που υπόκειται στον Θεό και στην χάρη του Θεού. Λένε για τους Αγίους ότι έχουν λάβει την χάρη της αυθαρσίας και της συντηρήσεως. Ήταν κάτι που στον Γέροντα Παΐσιο ήταν πολύ έντονο αυτό το πράγμα που το βλέπαμε συνεχώς. Η ζωή του ήταν υπερφυσική. Δεν είχε κανένα νόμο φύσεως που να τον έπιανε. Ήταν συνεχώς σε νηστείας και σε αγρυπνία. Εμείς που μέναμε και κοντά του μερικές φορές και ξέραμε πόση ώρα κοιμήθηκε και τι είχε φάει και αν είχε φάει, που δεν έτρωγε τίποτε, διερωτόμαστε πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μιλά, να ακούει, να χαίρεται, να είναι σε εγρήγορση, σε διάβγεια και να έχει 2-3 μέρες να φάει ή κανένα 2 μέρες να κοιμηθεί. Και όλη μέρα να βλέπει κόσμο και όλη νύχτα να προσεύχεται. Και αυτό το χάρισμα όμως το είχε, διότι όπως μας έλεγαν οι άλλοι γέροντες, είχε λάβει τη χάρη της συντηρήσεως, δηλαδή χάρη του Αγίου Πνεύματος, το συντηρούσε και στο σώμα του. Και το σώμα του ήταν για αυτόν ένας υπηρέτης, τον οποίο τον υπηρετούσε σε οτιδήποτε ήθελε. Ενώ ήταν τόσο αδύνατος και καχεκτικός, όμως ήταν πραγματικά σε μια αρμονία τελεία της ψυχής και του σώματος. Ενώ εμάς το σώμα μας βυθίζει στον ύπνο, στη ραθυμία, σε αμαρτίες, διότι είναι δούλος της αμαρτίας. Αυτή έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα που αγίασαν τον εαυτό τους, γι' αυτό και ήταν και Άγια Λείψανα τα ίδια από τον καιρό που ήταν ζωντανή. Λάβδα κόσμου πρέσβης. Είναι πρέσβης του κόσμου. Και εδώ να σταματήσουμε. Τι σημαίνει πρέσβης του κόσμου? Σημαίνει αυτός που προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου. Αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος, ο τέλειος, πρεσβεύει υπερ όλου του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει με την προσευχή του τον κόσμο όλο. Την ιστορία, την παγκόσμιο, να τη μεταβάλει και να τη μεταποιήσει εις αγαθών και εις πνεύμα Άγιον και εις ζωήν αιώνιον. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν μια μεγάλη δύναμη. Φτάνουν σε τόσο μεγάλα μέτρα, ώστε στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Όπως λέμε στο Βολητήγιο του Αγίου Αντωνίου, και την οικουμένη εστήριξα σε ευχές σου. Εστήριξα στον κόσμο την προσευχή σου. Αυτοί είναι παγκόσμιοι ευεργέτες, ευεργετούν τον κόσμο ολόκληρο. Τέτοια αίσθηση είχαμε κοντά στους μεγάλους Αγίους τους σύγχρονους. Και ιδιαίτερα όταν είχαμε στον Γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα πριν 2 χρόνια. 2 χρόνια που είχαμε πάει? 3. Το 19 τον Οκτώβριο. Οκτώβριο με Νοέμβριο. Πραγματικά αυτή η αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είχε το αδύνατο γεροντάκι που δεν μιλούσε, αλλά ήταν συνεχώς προσευχόμενος, κρατούσε τον κόσμο όλο στα χέρια του. Κάναμε μια λειτουργία την τελευταία μέρα πριν φύγομαι,
και είδα στη λειτουργία όρθιος και προσευχόντα. Ήταν μέσα στο άχρηστο φως, μέσα σε μια κατάσταση φοβερή, χάριτος. Και ήταν ο κόσμος όλο στα χέρια του. Αυτός μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο όλο. Αυτός είναι πρέσβης Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος Άγιος, είναι ευεργέτης της Οικουμένης όλης. Και η Εκκλησία πρεσβεύει υπέρ όλου του κόσμου. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που βιώνουμε, αυτές τις δύσκολες ώρες γύρω μας, και τον πόλεμο και τους θανάτους και τις αρρώσκες, να δώσουμε τον εαυτό μας στην προσευχή. Προσευχή ταπεινώσεως, προσευχή μετανοίας, προσευχή υπέρ των αδελφών μας, να ελεήσει ο Θεός τον κόσμο και να έρθει η ειρήνη και η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας. Αυτά ήθελα να σας πω έτσι για πρώτη φορά, να συνηθίσω με την αίθουσα και πάλι. Αν πιάτε κορονοϊό, δεν σας φταίω εγώ. Δεν έχει αποζημίωση. Έχουμε βάλει διάφορα μέτρα απορροφήσεως του αέρα κτλ. Ο Θεός να μας σκεπάσει, αδελφοί μου, και να μας δώσει την ειρήνη και την αγάπη του μέσα στις καρδιές μας. Καλό βράδυ, με το καλό να επιστρέψετε σπίτι σας. Και συγγνώμη για την ταλαιπωρία του πάρκινγκ, αλλά γίνονται έργα, θα τελειώσω σύντομα, ελπίζομαι. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.